Κύριε Υπουργέ, στον ίδιο χώρο η ίδια συζήτηση με πρωτοβουλία του ΚΚΕ είχε γίνει τον Ιούνιο του 2021. Πέρασαν από τότε 2,5 χρόνια. Τα ίδια και χειρότερα. 4.000 εργαζόμενοι από περίπου 100 ειδικότητες, νοσηλευτικό, διοικητικό, επιστημονικό, βοηθητικό, υγειονομικό και λοιπό προσωπικό, διασώστες, οδηγοί, τεχνικοί και ούτω καθεξής, προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ το 2016 για να καλύψουν κραυγαλαίες ελλείψεις στον χώρο της υγείας μέσω του ειδικού προγράμματος εργασιακής επανένταξης ετήσιες διάρκειας από τον ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους. Οι εναπομείναντες περίπου 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται σε όλο το φάσμα του ΕΣΥ δουλεύουν ήδη ανελιπώς στην πλειοψηφία τους εδώ και 7 χρόνια και υπηρετούν φυσικά με ζήλο και αυταπάρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας, καλύπτοντας σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της υγείας που διαρκώς διωγγώνονται. Ωστόσο, παραμένουν συμβασιούχοι με το δυσβάσταχτο βάρος της εργασιακής ανασφάλειας, με ετήσιες ανανεώσεις μέσω συνεχών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σημειωτέων έχουν γίνει 6 συνεχόμενες παρατάσεις του ειδικού προγράμματος, συνολικά 84 μήνες τα 7 χρόνια. Και στην παρούσα φάση, ενώ υπάρχει δέσμευση ότι προσεχώς θα γίνει η 7η παράταση, 8ος χρόνος δηλαδή, του προγράμματος, έχει ήδη καθυστερήσει με δεδομένο ότι λήγουν οι συμβάσεις. Ένα δεύτερο ζήτημα με τις μισθολογικές αδικίες σε βάρος τους. Παρότι προβλέπεται για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο και πάντα σύμφωνα με εγκύκλιο του ΑΕΔ, δεν τους χορηγείται παρανόμως, όπως έχει ήδη κριθεί τελεσίδικα με απόφαση του 2023, απόφαση 206 του 2023, του μονομελούς πρωτοδικείου ΚΟ, μισολογικά κλιμάκια, με συνέπεια να έχουν παγιωμένες μισολογικές απολαβές από το 2016, μη κατοχυρωμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, καθώς επίσης και το επίδομα τέκνων, το επίδομα παραμεθωρίων και απομακρυσμένων περιοχών. Δεν τους αναγνωρίζεται το γεγονός ότι έχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Ένα τρίτο ζήτημα που εδώ και 7 έτη συντελείται σε βάρος τους είναι ότι ενώ είναι σε ισχύ ΚΙΑ με ΦΕΚ του 26-11 του 2023 που προβλέπει νέο ανθυγιεινό επίδομα και έχει αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2023, εντούτοις παράνομα με διάφορες αλχημίες και πονηριές το Υπουργείο Εργασίας, η κυβέρνηση δηλαδή, και η διοίκηση της ΔΥΠΑ ροκανίζουν το θέμα εδώ και 8 μήνες προκειμένου να αποφύγουν αυτή την αναδρομική καταβολή από 1η-1η του 2023 των επιπλέον ποσών που δικαιούνται ανά ειδικότητα. Με δεδομένα λοιπόν τις τεράστιες ελλείψεις στη δημόσια υγεία εξαιτίας της πολιτικής των κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν την υγεία του λαού ως κόστος, σας ρωτάμε τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την άμεση μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων του προγράμματος 4.000 στην υγεία μέσω του ΑΕΔ, καθώς επίσης και όλων των εργαζομένων που εργάζονται με ελαστικές μορφές απασχόλησης, με συμβάσεις αορίστου χρόνου, με πλήρη μισθολογικά εργασιακά δικαιώματα. Δεύτερον, την άμεση αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος τους και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. Και τρίτον, να τους καταβληθεί, τι προτίθεστε δηλαδή να κάνετε για να τους καταβληθεί από το νέο ανθυγιεινό επίδομα τα επιπλέον ποσά που δικαιούνται ανά ειδικότητα, έχοντας την αναδρομική ισχύ από 1η-1η-23. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, κ. Βασίλης Πανάκης. Κύριε συνάδελφε, καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω για την ερώτησή σας, η οποία είναι αναλυτική, αλλά πέφτει σε κάποιες αντιφάσεις. Τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης δίνουν την ευκαιρία σε ανέργους και κατά προκαιρεότητα σε μακροχρόνια ανέργους και σε ευπαθείς ομάδες ανέργων να εργαστούν για ορισμένο χρονικό διάστημα, να ενισχύσουν το εισόδημά τους, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους. Αντίστοιχα, οι φορείς οι οποίοι δέχονται τις υπηρεσίες των εργαζομένων αυτών, δυνάμει αυτών των προγραμμάτων, με την αύξηση του εργατικού τους δυναμικού, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους, αναβαθμίζουν την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίοι μπορεί να συναλλάσσονται μαζί τους. Σε ό,τι αφορά τώρα το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας, το οποίο ρυθμίστηκε με μια κοινή υπουργική απόφαση, έχω να αναφέρω τα εξής.
Καταρχάς, πρόκειται για ένα πρόγραμμα βάση του οποίου τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα της υγείας 4.000 ωφελούμενοι. Το πρόγραμμα αυτό παρατάθηκε, ισχύει μέχρι και σήμερα και οι ωφελούμενοι σήμερα σε πανελλαδικό επίπεδο είναι 3.150 και όχι 4.000 που λέτε στην ερώτησή σας. Επίσης, με κοινή υπουργική απόφαση προβλέφθηκαν οι μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων αναλόγως της εκπαίδευσής τους, το επίδομα επικίνδυνης καθηγητικής εργασίας αναλόγως του είδους της εργασίας τους, το ορομίσθιο για την νυχτερινή απασχόληση, για την εργασία τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και την αμοιβή κατά τις εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού, γιατί όπως γνωρίζετε μιλάμε για νοσηλευτικό, διοικητικό, επιστημονικό, βοηθητικό, υγειονομικό και λοιπό προσωπικό, όπως διασώστες, οδηγοί, τεχνικοί κλπ. Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι με την τελευταία τροποποιητική της αρχικής κοινικής υπουργικής απόφασης προβλέφθηκε και η αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης καθηγητικής εργασίας για τους δικαιούχους αυτού, κατά αναλογική εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία ορίστηκε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και καθηγητικής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, αλλά και των εποπτευόμενων φορέων του. Περισσότερα θα αναφέρω και στη δευτερολογία μου. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ. Κύριε Συντηγάκη, το λόγο για τη δευτερολογία σας. Προφανώς τους μακροχρόνια ανέργους τους έχει προκαλέσει η δική σας πολιτική, έτσι. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι ούτε μακροχρόνια άνεργοι, ούτε ολίγων άνεργοι, ούτε ολίγων έγκυοι, ούτε τίποτα. Θέλουν να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά. Και εδώ δεν μιλάμε ότι εργάζονται για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα. Εδώ μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι για 7 χρόνια με ανανεωμένες συμβάσεις. Που καλύπτουν τι? Που καλύπτουν βασικές ανάγκες στο σύστημα υγείας. Και εσείς τους λέτε όχι, δεν θα μονιμοποιηθεί. Δηλαδή αρνείστε. Αρνείστε να προσλάβετε μόνιμο υγειονομικό, διοικητικό προσωπικό. Αρνείστε τη μισθολογική τους αποκατάσταση. Αρνείστε τα βαρέα και ανθυγινά εκείνα που με βάση την Κία επιπλέον είναι πολύ περισσότερα και πρέπει να καταβληθούν και δεν τα έχετε καταβάλει. Αν καλά κατάλαβα, δεν έχουν καταβληθεί τα επιπλέον που οφείλετε να καταβάλλετε. Αλλά αυτή είναι η πολιτική. Υλοποιείται μία πολιτική με βάση τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η σχεδιαζόμενη λειτουργία των δημοσίων μονάδων υγείας θα πρέπει να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό, πρέπει να είναι σε διαρκή ομοιρία οι συμβασιούχοι και εναλλασσόμενοι, να προϋποθέτει τη διαιώνιση των ελλείψεων σε προσωπικό και την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Αυτές οι θέσεις δημιουργήθηκαν για να καλυφθούν οι κενές θέσεις, προσέξτε, που προέκυψαν στο χώρο της υγείας τα μνημονιακά χρόνια μετά τη μαζική αποχώρηση μόνιμου προσωπικού από το ΕΣΥ λόγω συνταξιοδότησης. Δεν έπρεπε να καλυφθεί αυτό το κενό? Και αντί λοιπόν να φέρετε στη θέση τους μόνιμο προσωπικό, εσείς φέρνετε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Το πρόγραμμα λοιπόν αποτελείται από περίπου 100 ειδικότητες που καλύπτει κέρδιες περιπτώσεις θέσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και μιλάμε για πανεπιστημιακά, γενικά νοσοκομεία, κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, κέντρα υγείας, μονάδες του παιδί, περιφερειακά και πολυδύναμα ιατρία, στο ΝΕΟΠΗ, στο ΝΟΚΑΝΑ, στο ΚΕΘΕΑ, στο ΝΕΟΦ, στο ΕΚΑΒ, στο ΕΚΕΑ. Πάρα πολλούς χώρους της υγείας καλύπτουν αυτές οι περιπτώσεις των εργαζομένων. Φυσικά οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις πάνε πακέτο με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προκειμένου να εξοικονομηθούν κρατικά κονδύλια για να μπορείτε να τα δίνετε στους επιχειρηματικούς ομίλους, στις τράπεζες, συνεχίζοντας φυσικά τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε βασικές υποδομές στις δομές της δημόσιας υγείας. Αυτοί οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ένα τιτάνιο αγώνα, αψηφώντας κινδύνους για την προάσπιση της υγείας του λαού μας, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι βρισκόμαστε πάλι σε συνθήκες έξαρσης και του ΙΤΑ1-ΙΕΝΑ και του COVID-19, που δείχνει την ανάγκη να στελεχωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με μόνιμο προσωπικό. Παρ' όλα αυτά,
Η πολυπόθητη μόνιμη λύση που περιμένουν δεν ήρθε ποτέ ούτε από εσάς ούτε από καμία άλλη κυβέρνηση. Και με αυτόν τον τρόπο έχετε δημιουργήσει στρατιές συμβασιούχων και ανέργων. Φυσικά οι εργαζόμενοι δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια, θα το παλέψουν. Θα πέσουν στο κενό οι όποιες προσπάθειες γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης να θεωρήσει ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες κανονικότητας, ότι τάχα μου εξορθολογίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας με τις βέλτιστες πρακτικές όπως λέτε, αλλά στην πραγματικότητα ετοιμάζεται την διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, περί αυτού πρόκειται, για να δώσετε χώρο στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στους κλινικάρχες. Με αυτή λοιπόν τη σκέψη θέλω να μου απαντήσετε, θέλουν οι εργαζόμενοι να απαντήσετε στη δευτερολογία σε αυτά τα πολύ απλά τρία ζητηματάκια τα οποία σας έθεσα. Δηλαδή την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε αορίστου. Σας δώσαμε τη δυνατότητα με πρόταση που κάναμε κατά την αναθεώρηση του συντάγματος να αλλάξετε το άρθρο 103. Δεν το δεχτήκατε εσείς, δεν το δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το δέχτηκε το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσαν σήμερα αυτοί οι εργαζόμενοι να έχουν μονιμοποιηθεί. Και το αρνηθήκατε. Αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών και καταβολή του νέου ανθυγινού επιδόματος με εκείνα τα ποσά που δικαιούται με βάση την ειδικότητά τους αναδρομικά από 1η-1η-2023. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υπουργός για τη δευτερολογία του. Κύριε συνάδελφε, στην ερώτησή σας μιλάτε για κραυγαλαίες ελλείψεις. Σας απαντώ ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση της υγείας, των νοσοκομείων μας, των κέντρων υγείας, την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αυτό το κάνουμε στην πράξη. Και όσον αφορά τις προσλήψεις, ξέρετε ότι το 2024 θα είναι μια χρονιά προσλήψεων συγκεκριμένου αριθμού για την υγεία που δίνουμε προτεραιότητα. Πράγματι, μέχρι και σήμερα, 3.150 ωφελούμενοι εργάζονται δυνάμει διαδοχικών αιτήσεων παρατάσεων του εν λόγω ειδικού προγράμματος απασχόλησης. Ωστόσο, όπως και εσείς ο ίδιος πολύ καλά το γνωρίζετε, γιατί είστε ένας πολύ διαβασμένος βουλευτής, σύμφωνα με το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 103 παράγραφος 8, όπως αναφέρατε κι εσείς, απαγορεύεται ή με νόμο μονιμοποίηση προσωπικού, το οποίο εργάζεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως εν προκειμένου καθώς και η μετατροπή των συμβάσεων αυτών από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και ως προς τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου, δηλαδή δεν επιτρέπεται η μονιμοποίησή τους στο δημόσιο με τυπικό νόμο. Ωστόσο, το Υπουργείο μας ήδη επεξεργάζεται σχέδιο για κοινή υπουργική απόφαση και για την παράταση του ειδικού αυτού προγράμματος και της απασχόλησης των ωφελουμένων των 3.150 για ακόμη 12 μήνες υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες ακριβώς θέσεις. Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να σας θυμίσω το εξής αναφισβήτητο, ότι στο χώρο της εργασίας, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουν επιτευχθεί στόχοι δεκαετιών. Ενδεικτικά αναφέρω στον περιορισμένο χρόνο που έχω, ότι για πρώτη φορά η ανεργία μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 9,4% συγκεκριμένα, το οποίο αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων 2 δεκαετιών. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου, ξεπαγώσαμε τις τριετίες 2 χρόνια νωρίτερα στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες ήταν σε αναστολή από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012, κάτι που επιταχύνει και τη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων. Και να προσθέσω ότι ετοιμάζεται ήδη η σχετική τροπολογία για την αύξηση του κατώτατου μισθού και η κυβέρνησή μας την 4η αύξηση του κατώτατου μισθού. Και η κυβέρνησή μας δεν σταματάει εδώ. Είναι έτοιμη με σχέδιο, με αποφασιστικότητα να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες. Με θετικό πρόσημο για την κοινωνία και μάλιστα με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο που αφορούν χιλιάδες συμπολίτες μας και κυρίως στην αγορά εργασίας. Σας ευχαριστώ.